Γενικά η συνεδρίαση με τα δύο θέματα θεωρώ ότι κύλησε ομαλά. Ομαλά κύλησε η έκτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου με δύο θέματα σε ημερήσια διάταξη. Τα σημαντικότερα σημεία της πολύωρης συνεδρίασης ταχυολόγησε ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, Μανώλης Κατζός. Ήταν μια πολύωρη συνεδρίαση. Αφιερώσαμε περίπου 4 ώρες για τα δύο αυτά θέματα που υπήρχαν στην ημερήσια διάταξη. Υπήρχε ένα εκτός ημερησίας διάταξης από την Περιφερειακή Αρχή, το οποίο ήταν ένα τυπικό θέμα, μια διαδικασία για κάποιον αγώνα, κάποιους αγώνες που πρέπει να γίνουν το Σκυρίτι Δαράν. Είναι ένας ημιμαραθώνιος. Εντάξει, αυτό ήταν ένα τυπικό θέμα. Η αντιπολίτευση ήθελε να βάλει και επιμέρους θέματα εκτός ημερησίας διάταξης, άλλα 3-4 θέματα εκτός ημερησίας διάταξης, στα οποία εγώ αντέδρασα ως πρόεδρος του Συμβουλίου και αποδείχτηκε ότι όλοι ξέρουμε ότι η συνεδρίαση είναι τετράωρη με μισάωρη παράταση που μπορεί να πάρει ο πρόεδρος του Συμβουλίου. Σχεδόν εξαντλήσαμε όλο το ωράριο, δηλαδή τις 4,5 αυτές ώρες, 8,5 ώρα τελειώσαμε. Άρα εκ των πραγμάτων δεν χωρούσαν άλλα θέματα στην ημερήσια διάταξη. Αυτό τους είπα και στο τέλος και χάσαμε περίπου ένα τέταρτο, ένα δεκάλεπτο, ενώ τα πράγματα ήταν ξεκάθαρα. Τα δύο θέματα αυτά αρκούσαν για τη συνεδρία. Ξέρουμε πόσο περίπου κρατάει το κάθε θέμα, είναι περίπου στο 2 ώρο. Από μια εμπειρία που έχουμε τόσα χρόνια στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Άρα εγώ το ξέρα εκ των προτέρων και είχα αντέδρασα σε αυτό και καλά έκανα όπως αποδείχτηκε, γιατί δεν χωρούσαν θέματα να συζητήσουμε άλλα στην ημερήσια διάταξη. Έγινε ένα θέμα με τις επερωτήσεις, οι οποίες πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχει αναπάντητη επερώτηση ή ερώτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Έχουμε εξαντλητικά, ειδικά στην τελευταία συνεδρίαση, φάγαμε περίπου 2 ώρες και για τις επερωτήσεις. Δηλαδή εξαντλήσαμε και την τελευταία που υπήρχε. Μέχρι την ημέρα που βγάλαμε πρόσκληση για το Συμβούλιο, όπως ορίζει ο κανονισμός, δεν υπήρχε καμία επερώτηση. Μετά η κυρία Νικολάκου 2 μέρες μετά την πρόσκληση κατέθεσε μία επερώτηση, όμως γνωρίζει και η ίδια ότι αυτή ήταν πρόθεσμη και δεν μπορούσε να συζητηθεί. Δεν μπορούσαμε να τη συζητήσουμε σε αυτή. Είπαμε θα τη συζητήσουμε σε μια επόμενη συνεδρίαση. Αυτά εν ολίγης έγινε χτες στο Συμβούλιο. Θεωρώ ότι η συζήτηση για τα άλλα 2 θέματα κίνησε ομαλά. Στο θέμα με τα κέντρα υγείας της Λακωνίας πιστεύω ότι υπήρχε και μια συνένεση με τον εισηγητή, με την παράταξη του κυρίου Κουτσούλη. Κάναμε μια κοινή εισήγηση για τα θέματα της υγείας, τα οποία πράγματι γενικότερα στη χώρα μας το θέμα της υγείας είναι κάτι που το συζητάει όλο το πολιτικό σύστημα. Η ίδια η κυβέρνηση δέχεται ότι υπάρχουν θέματα στον τομέα της υγείας, ότι υπάρχουν λήψεις, είναι πράγματα τα οποία δεν προχωράνε με τον καλύτερο τρόπο. Άρα όλοι είμαστε σε μια έτσι κοινή κατεύθυνση να βοηθήσουμε στο να επιληθούν. Δεν είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας στο τομέα της υγείας, αλλά έχουμε αποδείξει μέχρι σήμερα σε όλες οι περιφερειακές αρχές, όχι μόνο οι προηγούμενοι, οι τωρινοί, οι όλες, όσες έχουν, οι 3 που έχουν περάσει μέχρι τώρα, περιφερειακές αρχές, έχουν σκύψει πάνω στα προβλήματα της υγείας στην περιφέρεια Πελοποννήσου και έχουν δαπανίσει σημαντικά ποσά για να βελτιώσουμε την παροχή υπηρεσιών υγείας στους πολίτες της Πελοποννήσου. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Τα προβλήματα, όπως είπαμε και χθες και ξέρουμε όλοι, συσσωρεύτηκαν χρόνια, γιατί το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει 50 χρόνια, 40 χρόνια, 50 που μπήκε, ξεκίνησε αυτό το σύστημα υγείας από το 1980. Άρα λοιπόν είναι ένα σύστημα που έχει ξεπεραστεί πλέον. Η κοινωνία τα ξεπερνάει αυτά. Άρα λοιπόν πρέπει να σκέψουμε πάνω σε αυτά τα προβλήματα. Είχαμε μια καταρχήν συμφωνία
και πιστεύω ότι, εν πάση περιπτώσει, με την κοινή προσπάθεια όλων θα έχουμε ένα πιο καλύτερο αποτέλεσμα για την παροχή υπηρεσιών υγείας στους πολίτες της Πελοποννήσου. Μιλήσαμε όλοι και για το τριτοβάθμιο νοσοκομείο που είναι απαραίτητο στην Πελοπόννησο. Θα λύσει πολλά προβλήματα, γιατί ένα τριτοβάθμιο νοσοκομείο στην Πελοπόννησο θα έχει όλες τις ειδικότητες που χρειάζονται, που χρειάζεται ένα σύγχρονο νοσοκομείο. Άρα θα αποφευχθούν τα έξοδα και η ταλαιπωρία των πολιτών να πηγαίνει στα νοσοκομεία των Αθηνών. Όσον αφορά το θέμα της παράκαψης της Σκάλας και του Βλαχιώτη, θεωρώ ότι είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε εξαντλήσει. Δεν είναι η πρώτη φορά που συζητήθηκε χθες. Χθες έγινε μια εξαντλητική κουβέντα. Το είχαμε ξανασυζητήσει. Εμείς δεχτήκαμε να το συζητήσουμε και πάλι. Έγινε μια εξαντλητική συζήτηση. Όπως είπε και ο Περιφερειάρχης, είναι προτεραιότητα για μας αυτό το ζήτημα στη Λακωνία, γιατί είναι η ανάπτυξη και για τον πρωτογενή τομέα, η γενικότερη ανάπτυξη της Πελοποννήσου, η τουριστική ανάπτυξη της Πελοποννήσου, βοηθάει δηλαδή σε όλα αυτά, στην ανάπτυξη γενικότερα της Λακωνίας αλλά και της περιφέρειας Πελοποννήσου. Γιατί είμαστε ένα πλέον, είμαστε μια, λεγόμαστε περιφέρεια Πελοποννήσου, και έτσι και στα λόγια αλλά και στην πράξη πρέπει να ισχύει αυτό.